Ωστόσο, τώρα γίνονται εντονότερες, μιας και μέσα στον προϋπολογισμό του 2021 έχει περάσει το κονδύλι και για την κατασκευή αυτού του δρόμου. Θα πάμε να μιλήσουμε μαζί με τον κύριο Μιχάλη Γιάνγκου. Κύριε Γιάνγκου, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, πολλές φορές έχει γίνει λόγος για τον συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος πρόκειται να κατασκευαστεί, και εσείς φέρνετε έντονες αντιδράσεις. Γιατί, κύριε Γιάνγκου? Οι λόγοι είναι αρκετοί. Όντως, όπως έχετε θέσει το θέμα, για αρκετά χρόνια προηγουμένως είχαν αντιδράσει τόσο το κίνημα οικολόγων όσο και οι κάτοικοι της περιοχής για τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους που θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις, τέλος πάντων, σε αυτούς με τη δημιουργία ενός δρόμου. Αλλά πλέον, αφού φαίνεται ότι αυτός ο δρόμος θα γίνει πραγματικότητα, τα δύο κατεξοχήν ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου, το Ινστιτούτο Κύπρου και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, που επηρεάζονται άμεσα και αυτά, γιατί ο δρόμος θα περάσει μέσα από το πάρκο, αλλά ουσιαστικά θα διαχωρίσει τα δύο ιδρύματα στα δύο. Και θα σας πω σε πολύ λίγο τους λόγους που αυτό φέρνει μεγάλη ανησυχία σε εμάς. Πέραν βέβαια του σημαντικότερου λόγου, που είναι ο κατακερμαρισμός ενός οικοσυστήματος εδώ στην Αθαλάσσα, ένα μοναδικό εθνικό δασικό πάρκο προφανώς θα επηρεαστεί και θα υπάρξουν άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τη διέλευση ενός δρόμου που αναμένεται να έχει μεγάλη κυκλοφορία. Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, μας είπατε ότι ανησυχείτε γιατί θα χωριστούν τα δύο ουσιαστικά Ινστιτούτα και γιατί αυτό φέρνει αρνητικές επιπτώσεις. Εδώ και αρκετό χρόνο τώρα, τα δύο Ινστιτούτα μαζί σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός πράσινου κάμπους, ουσιαστικά μιας σύγχρονης μικρής πανεπιστημίου πόλης με ερευνητικά εργαστήρια, φοιτητές και πολλές άλλες κοινές δράσεις, με πάντα πυλώνα την πράσινη ανάπτυξη. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι το πέρασμα ενός δρόμου μέσα ουσιαστικά από αυτό το χώρο σε μεγάλο βαθμό ακυρώνει αυτά τα σχέδια. Και είναι σχέδια που έχουν συζητηθεί αρκετά, είναι μέσα στο στρατηγικό σχεδιασμό του Ινστιτούτου Κύπρου. Προφανώς, αν γίνει αυτός ο δρόμος, πρέπει να κοιτάξουμε ξανά τι πρέπει να γίνει. Αυτός ο σχεδιασμός του Green Campus, ναι, αυτό, θέλω να συγκεντρωθούμε σε αυτό. Αυτός ο σχεδιασμός του Green Campus, όπως τον έχετε σχεδιάσει, είναι στο σημείο στο οποίο θα περνά ο δρόμος? Ουσιαστικά το Green Campus που έχω αναφέρει ενοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες των δύο ιδρυμάτων, που ήδη έχουν πολλές κοινές δραστηριότητες. Ναι. Απλώς θέλω να ξέρω την τοποθεσία και αν επηρεάζεται από το δρόμο. Για να καταλάβετε, ο δρόμος αυτή τη στιγμή θα περάσει ακριβώς από το θεωρητικό σύνορο των δύο ιδρυμάτων. Και ουσιαστικά θα είναι ένας δρόμος τριών λωρίδων. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω για τις άλλες επιπτώσεις που θα έχει ο δρόμος, τόσο κατά την κατασκευή του, αλλά και μετά. Και τα δύο ιδρύματα σε αποστάσεις 10-15 μέτρων από το δρόμο, ίσως και λιγότερο, εκτός από τα γραφεία που εννοείται ότι θα επηρεαστούν, αλλά αυτό, όπως είναι τα πράγματα, είναι και το λιγότερο ίσως, είναι οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις με πάρα πολύ ευαίσθητα όργανα, που προφανώς το πέρασμα ενός δρόμου, και επαναλαμβάνω, όχι μόνο στην πορεία κατασκευής του, θα τα επιδράσει άμεσα. Τα ευαίσθητα όργανα είναι αναμενόμενο να επηρεαστούν είτε από κρατασμούς είτε από οτιδήποτε άλλο. Και θα πρέπει προφανώς, αν θέλουμε τη συνέχιση λειτουργίας αυτών των εργαστηρίων, να πάρουμε κάποια μέτρα ίσως και με μεγάλο κόστος. Οπότε αυτό δεν είναι ακριβώς προς το συμφέρον κανενός. Επιπρόσθετα, όπως ίσως να γνωρίζετε, το Ινστιτούτο Κύπρου, μεγάλο μέρος της δράσης του αφορά περιβαλλοντικές μετρήσεις, κλιματική αλλαγή και την ποιότητα του αέρα. Μάλιστα, σε απόσταση 10-15 μέτρων πάλι από το δρόμο που θα περάσει, υπάρχει ένας μικρός σταθμός που μετρά ακριβώς την ποιότητα του αέρα. Και γιατί έχει γίνει αυτός ο σταθμός εκεί? Γιατί είναι μέσα στην δασική περιοχή, στο πάρκο Αθαλάσσας, που προφανώς αναμένονται οι μετρήσεις εκεί να είναι σε καλύτερα επίπεδα από ό,τι θα είναι στο κέντρο της πόλης, για θέματα συγκρίσεων και άλλα πολλά. Αντιλαμβάνεστε το πέρασμα ενός τέτοιου δρόμου, με από ό,τι καταλαβαίνω προβλέψεις για χιλιάδες αυτοκίνητα κάθε μέρα, το πώς θα επηρεάσει αυτό το πράγμα τόσο το έργο του Ινστιτούτου, αλλά και την ποιότητα
που μπορούν να προσφέρουν τα δύο ιδρύματα, που να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αριθμός φοιτητών. Εντάξει, τώρα με την πανδημία προφανώς τα διάφορα γίνονται εξ αποστάσεως. Εντάξει, θα φύγει σε κάποια στιγμή, δεν έχει να κάνει. Κάποια στιγμή θα επανέρθουμε. Ναι. Και να μην ξεχνάμε και την παρουσία του Γαλλοκυπριακού Σχολείου πάλι στα 20-25 μέτρα, με πάρα πολλούς μικρούς μαθητές, που προφανώς ένας μεγάλος δρόμος που θα περάσει πολύ κοντά από το Γαλλοκυπριακό Σχολείο, ούτε αυτό είναι το καλύτερο. Κύριε Γιάνγκου, επειδή σέβομαι απόλυτα την δουλειά σας και την δουλειά των δύο Ινστιτούτων, αυτό που θέλω λίγο να μας πείτε είναι αν ήρθατε σε επαφή με τους αρμόδιους, να θίξετε τις ανησυχίες σας, ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας και σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες λύσεις ή να γίνουν τα δεδομένα έτσι ώστε να μην σας επηρεάσουν τόσο αρνητικά. Σίγουρα αντιλαμβανόμαστε ότι δυστυχώς τα αυτοκίνητα αυξάνονται αντί να μειώνονται. Αυτό είναι δεδομένο. Δυστυχώς το μποτιλιάρισμα από μία είσοδο που υπάρχει προς Λευκωσία είναι και αυτό δεδομένο και το βιώνουμε όλοι καθημερινά που κάνουμε 45 λεπτά να διανύσουμε, να πούμε, τη Λευκωσία μας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα, σίγουρα θα πρέπει να γίνουν έργα έτσι ώστε να ελαφρυνθεί όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο μας βαραίνει. Γιατί δεν οδηγάμε ποδήλατα, δυστυχώς. Δεν έχουμε άλλη, είμαστε σε άλλη νοοτροπία. Έχετε λοιπόν συζητήσει μαζί με τους αρμοδίους έτσι ώστε να βρεθούν οι λύσεις που να επηρεάζουν ή να επηρεάζουν λιγότερο, αν θέλετε, την όλη κατάσταση για να υπάρχει μία περίπτωση να κερδίζουν και οι δύο, θα το θέσω σε εισαγωγικά πολλά, αν με καταλάβατε. Σας έχω καταλάβει. Δύο πράγματα να θίξω το θέμα νοοτροπίας απλώς που έχετε πει. Ελπίζω, δεν θέλω να λέμε ότι είναι διαφορετική νοοτροπία. Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε πράσινη ανάπτυξη. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι πρέπει μα να σκεφτούμε περισσότερο το ποδήλατο, ειδικά σε τέτοιες περιοχές. Αλλά προχωρώντας στο ερώτημα που έχετε θέσει, εμείς είχαμε πολύ λίγες επαφές με τις κρατικές αρχές για το σχεδιασμό του δρόμου, δηλαδή περισσότερο ενημερωτικό, μια ενημερωτική επαφή είχαμε. Αυτό που θέλουμε ουσιαστικά είναι να προσέλθουμε μαζί και να συζητήσουμε για να βρεθεί μια κάποια λύση. Μάλιστα. Δεν έχω αυτή τη λύση να σας την προτείνω αυτή τη στιγμή, αλλά είμαι σίγουρος ότι απλώς σχεδιάζοντας ένα δρόμο τριών λωρίδων, με θεωρητικά το μόνο θετικό είναι ότι δεν θα περνούν φορτηγά, δεν είναι αρκετό. Μάλιστα. Θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν αρκετά περισσότερα πράγματα και το καλύτερο είναι οι αρμόδιες αρχές να μιλήσουν και να ακούσουν τις απόψεις των δύο ιδρυμάτων που ουσιαστικά αυτός ο δρόμος θα διαχωρίσει. Μάλιστα. Θα είμαστε στο θέμα και θα το παρακολουθούμε, κύριε Γιάνγκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.